Σύντροφοι και συντρόφισσες, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ό,τι κι αν είστε, καλώς ήρθατε εδώ, να σας δώσω λίγο το ρεπορτάζ και μετά να πω και δύο λόγια για τη μάχη που δίνουμε. Αυτό για το σκηνά. Αυτό εδώ το μπλοκάκι με συντροφεύει από την πρώτη μέρα μετά τη Γενική Συνέλευση της οργάνωσής μου και μου το έδωσαν οι σύντροφοι της οργάνωσής μου για καλή τύχη. Είναι το κόκκινο μπλοκάκι της ΚΟΕ. Με ακολουθεί, το έχω σαν το δικό μου φυλακτό και καταγράφω αυτά που πρέπει από πόλη σε πόλη να μεταφέρω για την προηγούμενη στάση. Το ξεκινάω σήμερα εδώ γιατί είμαι στην Αθήνα, ενώ οι τοποθετήσεις που κάνουμε στην περιφέρεια είναι σε διαφορετικό μότο, διότι έχεις άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσεις και σε άλλα ζητήματα να εστιαστείς. Ας πούμε, προχθές στην Κατερίνη μιλάγαμε για την ΚΑΠ, αυτό έβαλα εγώ ως θέμα, και τη μάχη θα δώσουμε για την νέα κοινωνική, για την κοινή αγροτική πολιτική. Απόλυτα συντηρητική. Με τον Γιονούση είχαμε πάει μαζί στην ΚΟ και στη Ρόδο και βάλαμε τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά βάλαμε και ένα άλλο ζήτημα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι ποιος δημιουργεί, ποια είναι η αιτία της προσφυγιάς. Ο πόλεμος και ο υπεριαλισμός. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι ακριβώς θέσεις πήρανε οι ισχυρές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος είναι ο ρόλος της αριστεράς για να σταματήσει το αίτιο που δημιουργεί προσφυγιά και κρίση. Αυτή είναι η λογική των, μαζί και με τους πέντε τελευταίους και πρώτους στην τάξη που θα ανακοινωθούν αύριο στη μεγάλη μας εκδήλωση. Αύριο, τον Δευτέρα, χάσει και τις μέρες. Τη Δευτέρα, τι μέρα σήμερα. Εντάξει, συγγνώμη, δεν είναι σοβαρό αυτό, πρέπει να το έχουμε χάσει. Δευτέρα. Έχουμε 42 πολύ καλές υποψηφιότητες από διαφορετικούς χώρους με την ίδια στόχευση όμως. Ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια καταρχήν για το κλίμα το οποίο υπάρχει στη Δυτική Μακεδονία που πήγα μαζί με τον σύντροφο και συναγωνιστή, τον Ολυμπιονίκη, τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Έναν εξαίρετο άνθρωπο, έναν μεγάλο μαχητή και έναν πραγματικά γεννημένο πρωταθλητή. Σύντροφοι, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι ψυχολογικά, πρέπει να σας πούμε ότι κερδίζουμε. Σας το λέω από τώρα για να το διαχειριστείτε. Διότι το κλίμα που εμείς διαπιστώσαμε στην Κοζάνη, στην Κατερίνη, στα Γρεβενά, στην Έδεσα, ήταν εντυπωσιακά θετικό και επειδή και με το Στάθη και με τους άλλους τρόπους που στείλαμε, το κόκκινο, το δίκτυο, πρέπει να σας πω ότι ήταν σε πολύ δυνατότερο, σε μεγαλύτερη και πιο ένταση προεκλογική μάχη από αυτή του 2015. Καλά, δεν λέω για το Σεπτέμβρη που ήταν λίγο μουγκή, αλλά λέω για του Γενάρη. Μας πλησιάζανε. Είναι χρήσιμο, δεν χρησιμοποιώ να σου πω αυτά από να σου πω. Ναι, νομίζω. Μας πλησιάζανε άνθρωποι που πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα χρόνο, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε φανταστεί ότι αυτοί έρχονται σε εμάς. Δεύτερον, η συμφωνία των Πρεσπών απελευθερώνει κόσμο στη Μακεδονία. Αυτό για μένα ήταν εντυπωσιακό. Διότι και γνωρίζουν οι άνθρωποι τι συμβαίνει και ο ρόλος της Εκκλησίας σε πάρα πολλές πόλεις είναι πραγματικά όχι οπισθοδρομικός, ιδιαίτερα προβληματικός, πώς συμμαχεί με όχι ακραίους, με φασίστες. Και όταν είμαστε στην Κατερίνη και εμείς το πρωί κάναμε βόλτα στην Κατερίνη με μια εξαιρετική νομαρχιακή οργάνωση. Εξαιρετική. Όπου υπήρχε γέλιο, χαμόγελο, ενθουσιασμός, χειροκροτήματα, αγκαλιές. Μες στην πόλη κυκλοφορούσαμε. Μέχρι να συντονιστούν αυτό το βράδυ για να κάνουν αντισυγκέντρωση. Στο πρώτο κομμάτι. 15 άνθρωποι ήταν. Γνωστοί, με επικεφαλής τον πυρηνάρχη, πρώην πυρηνάρχη της Χρυσής Αυγής. Και τα μέσα ενημέρωση να λένε πολίτες. Από πότε ο πολίτης είναι ναζιστής ή από πότε ο ναζιστής έγινε πολίτης, να μας πούν. Ως χαρακτηρισμός λέξης. Από πότε ο φασίστας είναι πολίτης. Βάσει του ορισμού της λέξης. Ξέραμε όλα τα χρόνια για τα πλυντήρια των ΜΜΕ σε ό,τι αφορά τον φασισμό. Τώρα ξέρουμε και τα απορρυπαντικά. Διότι τα απορρυπαντικά είναι συγκεκριμένες δημοσιογραφικές πένες. Τελεία και παύλα. Αυτό το κόλπο να τελειώσει. Διότι συνενούν, διότι μπορώ να καταλάβω την εργοδοσία, μπορώ να... έχουν άποψη πια. Η γλώσσα έχει η δικιά μας
φοβερά εργαλεία για να μπορείς να πεις την αλήθεια ακόμα και στο πιο αρνητικό περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν. Το ίδιο το συναντήσαμε και στην Πτολεμαϊδα. Εκεί ήταν περίεργη και η στάση της αστυνομίας, η οποία επέτρεψε πραγματική αντισυγκέντρωση στα δύο μέτρα με μεγαφωνικές. 30 άτομα ήταν εκεί. Είχε έρθει ένα πούλμαν από την Κατερίνη, οι 15 της Κατερίνης, 5 από την Καστοριά και άλλοι 5 από την Πτολεμαϊδα. Ναζί. Ναζί κανονικά. Να σας πω τα συνθήματα λοιπόν για να καταλάβετε κι εσείς αν ήταν υπερπατριώτες, εθνικιστές ή ό,τι άλλο. Τσεκούρι και φωτιά στα κόκκινα σκυλιά. Αλίτες, προδότες, κομμουνιστές. Κομμούνια και φίνες σας μένουν λίγοι μήνες. Αν αυτά εντάσσονται ακριβώς στο εθνικοπατριωτικό πόνο της απώλειας της Μακεδονίας. Α, η Μακεδονία ήταν στές της. Όλα. Σπίτια, ζώα, άνθρωποι, κατοικίες. Δεν είχε μετακινηθεί πόλη. Αν λοιπόν αυτά είναι ακραίοι, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό και υπάρχει καιρό αυτό το σοβαρό θέμα, όπου ό,τι θέλουν να φωτογραφίσουν θετικά το λένε πολίτες, ή ακραίοι, αν φύγει καμιά πέτρα, φύγανε και πέτρες πολλές και μπουκάλια, αν δηλαδή μας έβρισκε καμία στο κεφάλι, θα τους λέγαμε και ακραίους τους πολίτες. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι πολίτες χαρακτηρίζονται κανονικά με την ιδεολογική τους τοποθέτηση. Ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις στάσεις τους. Είναι αυτή. Τα μίντια στην προκειμένη περίπτωση παίζουν ένα πολύ προβοκατόρικο ρόλο κάλυψης. Γιατί η μάχη για αυτούς νομίζω ότι είναι η τελική. Και νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, φόβος. Και τα αντανακλαστικά πια και οι συμμαχίες τους δεν έχουν μέτρο. Και δεν αφήνουν και αβάντα. Είναι αυτή η λογική που λέει ή τώρα ή ποτέ. Διότι στις εκλογές και στις ευρωεκλογές τις φετινές, αυτές δηλαδή θα γίνουν σε ένα μήνα, όπως το διαβάζω εγώ, όπως το καταλαβαίνω εγώ, όπως τα καταγράφουμε μαζί με τους συντρόφους στις περιφέρειες, πιο πολύ εγώ στην Αθήνα, νομίζω είναι η δεύτερη φορά που μιλάω. Όπου μας στέλνει το οργανωτικό, δηλαδή, όπου πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και στόχους. Αν δηλαδή το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές ήταν 26, πρέπει να βάλουμε στόχο. Δηλαδή, αν ο στόχος μας, όπως το βλέπω εγώ, είναι 6 ευρωβουλευτές προηγούμενες, ναι, να γίνουν 7. Πρέπει να παραδώσουμε 6 και 7 ευρωβουλευτές. Έτσι κι αλλιώς. Αλλιώς δεν πρέπει να κάνουμε συντήρηση δυνάμεων. Αλλιώς δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει μια λογική στο τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι η πρώτη μεγάλη συγκεκριμένη ταξική πάλι μάχη που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτύπωμα στη χώρα. Γιατί ταξική? Τα μέσα ενημέρωσης και οι ιδιοκτήτες τους, όπως και οι πολιτικές δυνάμεις που τα υπηρετούν, τα εξυπηρετούν και τα χρηματοδοτούν. Εντάξει, μην πούμε τώρα πάλι το Μαρινάκι, τη Νέα Δημοκρατία, δεν σου ξέρετε. Δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν το κρύβουν άλλωστε. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε? Δεν νομίζω ότι. Το είχαμε πει μαζί με την Άννα, νομίζω, στη Ρόδο αυτό. Ναι. Το σκεφτόμουν. Δεν νομίζω ότι ο Μαρινάκης Γερμανός είναι πιο σκληρός από το Έλληνα Μαρινάκι. Ούτε ο Αλαφούζος έχει ένα συναισθηματισμό λόγω του ήλιου, της θάλασσας και του pH των χωμάτων σε σχέση με τον Αυστριακό. Δεν θεωρώ ότι είναι μια σύγκρουση βορρά-νότου. Θεωρώ ότι είναι μια απόλυτη ταξική σύγκρουση για το πώς θα γίνεται η αναδιανομή του πλούτου. Βεβαίως υπάρχουν εσωτερικές, εθνικές, ενδοκαπιταλιστικές συγκρούσεις και αντιδράσεις για τα συμφέροντά τους. Όμως δεν είναι δυνατόν να κοιτάω αυτό και να χάνω την γενικότερη εικόνα. Άλλωστε, σε όλα αυτά τα ζητήματα, τα κόμματά του, το Λαϊκό Κόμμα και η Χρυσή Αυγή και το Κινάλ, συμφωνούσαν πάντα σε ό,τι αφορά σε αυτά που έλεγε στον Φυσάμου εδώ, στο θέμα των δικαιωμάτων. Συμφωνούσαν, απέναντι ήταν, ή πόσο μάλλον ακόμα και στην κατάργηση του Οκταώρου. Εδώ λοιπόν είναι απολύτως σαφές ότι πρόκειται για ταξική μάχη, πολιτική μάχη, κυρίαρχη μάχη και βεβαίως μάχη δύο κόσμων. Ο ένας κόσμος είναι ο δικός μας. Είναι σαφές. Ποιος είναι ο κόσμος και ποια είναι τα πρόσωπά του. Πρόσωπο το πρόσωπο, γυναίκα τον άντρα. Και για τους 42 και για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και για την Πολιτική Γραμματεία και για τον Πρόεδρο. Εμείς αυτοί είμαστε. Τα μέλη μας,
οι φίλοι μας στις οργανώσεις βάσης. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί όμως. Αυτή είναι μια παρασιτική ελίτ. Καταρχήν στην Ελλάδα. Η οποία σε συνδυασμό και συνεργασία με την παρασιτική και τραπεζική ελίτ των Βρυξελών οδήγησαν μια χώρα και άλλες χώρες σε χρεοκοπία και ήθελαν μετά να μας πούν ότι μαζί τα φάγαμε και game over και τέλος τα κόλπα. Το 4 Ολυμπιάδα, το 8-9 χρεοκοπία, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο κοροϊδίας σε λαούς. Και στην ιστορία αυτή θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν απόλυτη συνένεση από τις Βρυξέλλες, έβγε από τις Βρυξέλλες, συνένεση και οργάνωση παραγωγής πώς θα πάει στην Ελλάδα, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα και αμέσως μετά είπαν τελειώσατε. Και όχι μόνο αυτό, δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, εδώ για την τόπια λέω, αλλά και του Λαϊκού Κόμματος και τη Νέα Δημοκρατία λέω, οι οικογένειες δηλαδή ουσιαστικά, γιατί αυτοί έχουν και τα θέματα με τα σόγια τους. Πώς πάει το κόμμα, ανάλογα με το ΣΟΗ. Ποιο ΣΟΗ έχει σειρά. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, είδαμε ότι ήταν και απόλυτα σκληροί και φέραν και σε δύσκολη θέση ακόμα και τους ξένους φίλους τους. Όμως το 2015, το 2014, το 2015, έγινε κάτι το οποίο δεν το είχαν προβλέψει. Στην Ελλάδα. Ήρθαν οι Ινδιάνοι και χάλασε σούπα. Ήρθαν οι Ινδιάνοι και χάλασαν τη σούπα γιατί δεν είχαν σε καμία περίπτωση η δική μας. Άνθρωποι που έδωσαν τη μάχη αυτή και τη δίνουν καθημερινά, και εδώ έχουμε δύο βουλευτές που δίνουν τη μάχη στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είχαν σχέση με αυτή την παρασυντική ελίτ. Οπότε δεν υπήρχε θέμα κουβέντας. Το 2015 οι δικοί μας ευρωβουλευτές και ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και ουσιαστικά έλεγε από τότε για την άνοδο της ακροδεξιάς που ήταν η εμπροστοφυλακή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Τα έλεγε ο Τσίπρας αυτά. Τα έλεγε στο κόκκινο συνέντευξη τότε στις δύσκολες μέρες της διάσπασης. Το έλεγαν παντού τα στελέχη και οι βουλευτές μας. Το έλεγαν. Σήμερα έρχεται ο κύριος Γιούγκερ να μας πει λύκος στα πρόβατα. Μα κύριε Γιούγκερ, εσείς είστε ο λύκος. Και η πολιτική σας. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι προσπαθείτε να μας πείτε. Βεβαίως είναι αυτό που είπε η Άννα. Ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη οι σοσιαλδημοκράτες ή οι σοσιαλιστές κατάλαβαν ότι αυτό το πάρτι πρέπει να τελειώσει γιατί είχαν πολιτική απώλεια τεράστια. Όπως οι σοσιαλιστές έστριψαν το τιμόνι να συναντήσουν δυνάμεις της αριστεράς ή καθαρές ριζοσπαστικές δυνάμεις, Ποντέμος, δεν αριστερά, Ποντέμος, δεν αριστερά, αλλά Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας, φιλικό σε εμάς, αριστερά, εκεί είδανε τις δυνάμεις τους να αυξάνονται και να καταλαμβάνουν κυβέρνηση και οι κοινωνικές δυνάμεις να παίρνουν χώρο στα πράγματα. Αλλαγές σημαντικές στην Πορτογαλία. Συγκλονιστικά θετικές. Αλλαγές σημαντικές στην Ισπανία. Εδώ, το ό,τι έχει απομείνει η Κινάλ, αυτή είναι ενιαία λέξη είναι αυτή, το ό,τι έχει απομείνει η Κινάλ, με την κυρία Φόφη Γεννηματά και βεβαίως τα γνωστά στελέχη που έπαιξαν συγκεκριμένο ρόλο και δεν έκαναν λάθος, από τον άνθρωπο ο οποίος σήμερα φωνάζει για την διαπόμπευση, τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος διαπόμπευσε ακροδεξιά ατζέντα, τις οροθετικές ακροδεξιά ατζέντα. Η ακροδεξιά ατζέντα δεν κρύβεται μόνο στο Λαϊκό Κόμμα, κρύβεται καμιά φορά και στους Σοσιαλδημοκράτες. Μέχρι τον κύριο Βενιζέλο και μέχρι την κυρία Χριστοφιλοπούλ, αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό που τους απέμεινε. Εδώ λοιπόν δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να κάνουν αυτό που λέμε άνοιγμα. Άλλωστε νομίζω, αλλά δεν είναι τώρα και κομματική διαδικασία αυτή, θα είχαμε θέματα κι εμείς. Για φανταστείτε δηλαδή να πρέπει να συνεργαστώ εγώ αντί με την Άννα, με τον κύριο Λοβέρδο, δεν είναι δυνατόν. Και σαν μέλος του ΚΕΘΕΑ, δεν είναι δυνατόν. Πήραν τον δρόμο τους. Κλείνω για να μην σας κουράσω. Ποιες δυνάμεις απελευθερώνονται και γιατί θεωρώ ότι η μάχη αυτή είναι απολύτως ταξική, ουσιαστική. Γιατί αυτή η μάχη, επιμένω, είναι ταξική, πολιτική βεβαίως και με κατεύθυνση. Στην Κοζάνη που πήγα, άνθρωποι μου δείχναν τις ταυτότητες του ΠΑΣΟΚ και λέγανε «Είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τότε και θα ψηφίσω πρώτη φορά ΣΥΡΙΖΑ
θα ψηφίσω πρώτη φορά Τσίπρα. Έτσι το διαβάζουμε αυτοί. Εμείς έχουμε άλλους κωδικούς. Εμείς λέμε το κόμμα, πολιτική γραμματεία. Δεν με χάλαγε καθόλου. Τσίπρα. Εσύ ψήφισε Τσίπρα. Δεν θα κάτσω να το εξηγήσω πώς λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά. Για αυτούς πρώτη φορά αριστερά. Κόσμος πολλής. Όμως κατάλαβα εκεί ότι η μάχη θα κερδιθεί και με μεγάλη διαφορά αν κερδίσουμε αυτό που λέμε κόσμο ταξικά κοντά σε εμάς, φτωχά στρώματα, μικρομεσαία στρώματα, χτυπημένα στρώματα που ψηφίζουν παραδοσιακά δεξιά. Πρέπει να πιστούν και να απεγκλωβιστούν. Και αυτό πρέπει να γίνει με χαμόγελο, με καλόβολο τρόπο. Να τους μιλήσουν. Διότι εκεί μπαίνει το υπόγειο της δεξιάς πολυκατοικίας που επικοινωνεί το ασανσέρ και με το ρετυρέ και το υπόγειο που είναι οι ναζιστές, επικοινωνεί το ασανσέρ. Ο Μπαλτάκος επικοινωνούσε μια χαρά και ακόμα επικοινωνούν σε κάποιες συγκεντρώσεις. Τους βλέπουν. Διότι η Χρυσή Αυγή εγκλωβίζει στρώματα της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Και πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτό έλεγα συνέχεια όπου πηγαίνω και θα το λέω πάντα. Τα μίντια τους λένε αντισυστημικούς. Οι φασίστες είναι το πιο σκληρό συστημικό κομμάτι του καπιταλισμού. Είναι εμπιστοφυλακή για να κάνει πάντα τη βρώμικη δουλειά. Πάντα χτυπάει τα εργατικά δικαιώματα. Πάντα χτυπάει τους εργάτες. Πάντα χτυπάει το φτωχό. Πάντα χτυπάει τον ανάπηρο, πάντα χτυπάει το διαφορετικό. Γιατί είναι άρια φυλή και όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε απέναντι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Τον κίνδυνο. Τα μίντια εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Τους χρησιμοποιούν μέχρι να καταλάβουν ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν τους αφορά. Θα έχουν φύγει οι ιδιοκτήτες με τα δικά τους σκότερα και αεροπλάνα. Η μάχη αυτή πρέπει να κερδιθεί, να μην χαθεί άνθρωπος εργαζόμενος στη δεξιά πολυκατοικία. Τη θεωρώ ενιαία. Τη θεωρώ ενιαία. Από την ελίτ δεξιά μέχρι κάτω. Είναι ενιαία. Και η μάχη είναι αυτή. Δύο κόσμοι. Από εδώ ή από εκεί. Εμείς έχουμε τις δυνατότητες της πειθούς. Τα επιχειρήματα μιας, και κλείνω με αυτό, πετυχημένης διακυβέρνησης. Λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ που το έπαιρνε στα γρεβενά δημοσιογράφη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως λέει, δεν τα έκανε όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε όλα. Ό,τι υποσχέθηκε. Κόλλησαν εκεί. Πείτε μου τι δεν έκανε. Κόλλησαν εκεί. Λέει, δεν κατήργησε τον έμφυα. Λέω, αν έγινε το προοδευτικό κίνημα τέτοιον οπορτουνισμό, πρέπει να το πληρώσουμε. Τον μείωσε όμως. Δεν αύξησε τον κατώτατο μισθό στο 751. Δεύτερος οπορτουνισμός. Τον αύξησε όμως. 650. Έχουμε επιχειρήματα και στις λαϊκές γειτονιές φαίνονται καθημερινά που είναι η πρόσβαση στην υγεία, φοβερό στην περιφέρεια, παιδιά. Φοβερό στην περιφέρεια. Το νιώθει ο άνθρωπος. Την πρόσβαση στο φάρμακο, ακόμα και ένα εξαιρετικό, μια τομή που έπρεπε να περάσουν 150 χρόνια για να έρθει ο Φίλης υπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε τα βιβλία πρώτη φορά στην ώρα τους. Ούτε τα αυτονόητα δεν μπορούσαν. Και διαπλεκόμενοι και άχρηστοι. Και σε αυτή την ιστορία πρέπει νομίζω να δώσουμε και να πάρουν ξεκάθαρη απάντηση. Ευρία νίκη, μεγάλη νίκη, καθαρή νίκη. Σας ευχαριστώ.